Η ανθρωπότητα μπορεί να έχει φτάσει στο απόγειο της νοημοσύνης της και οι δείκτες IQ που αυξάνονταν για πάνω από έναν αιώνα μπορεί να έχουν αρχίσει να μειώνονται. Ο David Robson διερευνά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της νοημοσύνης, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις μιας τόσης για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η ανθρώπινη νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων εξέλιξης. Οι πρώτοι προγονείς μας όπως ο Αυστραλοπίθηκος είχαν εγκέφαλο που έφτανε μόλις τα 400 κυβικά εκατοστά, περίπου το 1 τρίτο του μεγέθους του σημερινού ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας του σώματος, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξησή του πρέπει να πρόσφερε σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιβίωση. Μία από τι κύριε θεωρίε για την αύξηση τη ανθρώπινη νοημοσύνη είναι ότι αυτή ήταν απαραίτητη για τη διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων τη κοινωνική ζωή. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν σε όλο και μεγαλύτερε ομάδε για να προστατεύονται από θηρευτές, να μοιράζονται πόρου και να φροντίζουν συλλογικά παιδιά. Αυτή η κοινωνική πολυπλοκότητα απαιτούσε εξαιρετικέ γνωστικέ ικανότητε. Για τους προγόνους μας, η επιβίωση εξαρτιόταν από την καλή κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων, κάτι που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της νοημοσύνης. Με το καιρό, οι εγκέφαλοι των προγόνων μας, όπως του Homo Heidelbergensis, είχαν φτάσει περίπου τα 1200 κυβικά εκατοστά, σχεδόν το μέγεθος των σύγχρονων ανθρώπων. Μέχρι που ο Homo sapiens κατάφερε να προσαρμοστεί σε ποικίλα περιβάλλοντα από τα δάση έως τις ερήμους, αποδεικνύοντας υψηλό επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων. Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, οι πρόσφατες αυξήσεις του IQ δεν οφείλονται σε γεννητικές αλλαγές, καθώς τα χρονικά πλαίσια είναι πολύ μικρά. Το IQ, το οποίο μετρά τις γνωστικές ικανότητες όπως η λογική σκέψη, η αριθμητική και η λεκτική κατανόηση, έχει παρατηρηθεί να αυξάνεται σταθερά σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο James Φλίν ήταν ο πρώτος που παρατήρησε αυτήν την αύξηση και το φαινόμενο πήρε το όνομά του. Συγκεκριμένα, οι μέση δείκτες IQ αυξήθηκαν κατά περίπου τρεις μονάδες ανά δεκαετία, οδηγώντας σε μία διαφορά 30 μονάδων σε πολλές χώρες μέχρι σήμερα. Οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο είναι πολύπλοκοι και μάλλον περιβαλλοντικοί παρά γενετικοί. Η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, η διατροφή και η εκπαίδευση, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, συνέβαλαν σε αυτή την άνοδο. Η καθημερινή μας ενασχόληση με σύγχρονες συσκευές, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, απαιτεί την κατανόηση αφηρημένων εννοιών, κάτι που αυξάνει τις ικανότητες λογικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες αντανακλώνται στα τέστα IQ. Ωστόσο, πρόσφατε μελέτε σε χώρε όπω η Φιλανδία, η Νορβηγία και η Δανία δείχνουν ότι αυτή η τάση ενδέχεται να έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι δείκτες IQ φαίνεται να μειώνονται κατά περίπου 0,2 μονάδες ανά έτος, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική διαφορά μεταξύ γενναίων. Παρά την αύξηση των IQ, ορισμένοι αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η άνοδος αντανακλά πραγματική βελτίωση στις γνωστικές ικανότητες που είναι ουσιαστικές για την κοινωνική και πολιτική πρόοδο. Ο ψυχολόγος Ρόμπερτ Στένμπεργκ σημειώνει ότι παρά τις τεχνολογικές προόδους, η ανθρωπότητα δεν έχει καταφέρει να επιλύσει σημαντικά παγκόσμια προβλήματα, όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικές ανισότητες. Οι αυξημένοι δείκτε IQ φαίνεται να μην έχουν συνεισφέρει άμεσα σε θεμελιώδη ζητήματα που απαιτούν κοινωνική και πολιτική λύση. Ένα από τους λόγους μπορεί να είναι ότι το IQ μετρά κυρίω συγκεκριμένε γνωστικέ δεξιότητε, όπω η αφαιρετική σκέψη, αλλά δεν καταγράφει άλλε σημαντικές ικανότητε, όπω η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Οι ικανότητε αυτέ είναι εξίσου σημαντικέ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου για την έβρεση καινοτόμων λύσεων. Αν και η νοημοσύνη βοηθά στη δημιουργικότητα, δεν υπάρχει σαφή απόδειξη ότι η αύξηση του IQ έχει οδηγήσει σε αύξηση τη δημιουργική σκέψη. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσο το υψηλό IQ συνδέεται με την ορθολογική σκέψη και την ικανότητα λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Η ορθολογικότητα αφορά την ικανότητα να εξετάζει αντικειμενικά τα δεδομένα και να αποφεύγει τι γνωστικές προκαταλήψει, όπως η προκατάληψη επιβεβαίωση, που σε οθεί να δίνεις προσοχή μόνο στα δεδομένα που υποστηρίζουν τι ήδη υπάρχουσε απόψει σου. Αν και οι άνθρωποι με υψηλό IQ μπορεί να είναι καλύτεροι στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, δεν είναι απαραίτητα πιο ανθεκτικοί σε αυτέ τι προκαταλήψει. Οι γνωστικές προκαταλήψεις όπως η πλαισίωση πληροφοριών ή η προκατάληψη χρονικής έκπτωσης, προτίμηση για άμεσες απολαβές αντί για μεγαλύτερες μελλοντικέ ανταμοιβέ, είναι κοινέ και μεταξύ ατόμων με υψηλό IQ. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ακόμη και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι κάνουν λάθη σε σημαντικές αποφάσεις, όπως σε οικονομικές κρίσεις ή κοινωνικές πολιτικές. Η έλλειψη κριτική σκέψη και ορθολογικότητα μπορεί να έχει σοβαρέ συνέπειε για την κοινωνία. Όπω εξηγεί ο Ρόψον, η κακή λήψη αποφάσεων έχει συμβάλει σε μεγάλα προβλήματα όπω η περιβαλλοντική κρίση, οι ιατρικέ παραλήψει, ακόμη και οι πολιτικέ διαιρέσει σε θέματα όπω η κλιματική αλλαγή. Η διάδοση της παραπληροφόρησης και η αύξηση της ψευδούς ειδησεογραφίας υποδηλώνουν ότι δεν είμαστε τόσο ορθολογικοί όσο θα μπορούσαμε να είμαστε, ακόμα και αν τα IQ μας αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ελπίδα ότι αυτές οι δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν. Ερεύνες δείχνουν ότι η κριτική σκέψη και η ορθολογικότητα μπορούν να διδαχθούν σε μαθητές με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση που περιλαμβάνει τη συζήτηση των γνωστικών σφαλμάτων μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την ικανότητα λήψη αποφάσεων, αλλά και την κατανόηση άλλων θεμάτων. Η πιθανή πτώση των IQ δεν σηματοδοτεί απαραίτητα το τέλος της προόδου για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, ίσως να είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε σε άλλες δεξιότητες όπως αυτές που προαναφέραμε, δηλαδή την κριτική σκέψη, την ορθολογικότητα, την δημιουργικότητα, ακόμα και τη φαντασία. Δημιουργικότητα και φαντασία είναι δύο λύματα που αν και συχνά συγχέονται, περιγράφουν δύο διαφορετικές έννοιες. Για πολλούς λαμπρούς επιστήμονες, όπως τον περίφημο αστροφυσικό Albert Einstein, η φαντασία είναι ακόμη σημαντικότερη από τη γνώση. Η γνώση περιορίζεται σε όλα αυτά που γνωρίζουμε και κατανοούμε τώρα, αλλά η φαντασία αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και όλα αυτά που δεν έχουμε μάθει ή κατανοήσει ακόμη για αυτόν είπε ο ιστορικός αυτός φυσικός, δίνοντάς μας να καταλάβουμε πως ούτε η ευφυΐα ούτε οι γνώση είναι μοναδικές δεξιότητες που πρέπει να φέρει ένας άνθρωπος, ειδικά εάν θέλει να δραστηριοποιηθεί σε έναν απαιτητικό κλάδο όπως αυτόν της αστροφυσικής. Δεδομένων όλων αυτών, συμπεραίνουμε πως η εκπαίδευση και η μόρφωση των νέων οφείλει να εστιάζει στην ανάπτυξη διαφορών δεξιοτήτων, Έρευνες έχουν δείξει πως τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο εάν από μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται με οξυδέρκεια, όπως επίσης να δρουν δημιουργικά και να μην περιορίζουν τη φαντασία τους. Όλα αυτά δεν σημαίνουν βέβαια πως το IQ δεν είναι ένα σημαντικός δείκτης νοημοσύνης, απλά πως αντιπροσωπεύει μια ομάδα συγκεκριμένων δεξιοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν υποδεικνύει εάν ένα άτομο είναι δημιουργικό ή οξυδερκές. Και όπως προαναφέραμε, κάποιες φορές αυτές οι δεξιότητες αποδεικνύονται σημαντικότερες από την λογικομαθηματική νοημοσύνη που μετράει το IQ. Συμπερασματικά, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε που ο παγκόσμιος πληθυσμός σημειώνει όλο και χαμηλότερα σκορ στα τεστ IQ, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν αυτή η στατιστική τάση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, τότε σίγουρα η επιστημονική κοινότητα θα ξεκινήσει να διερευνά το ζήτημα σε μεγαλύτερο βάθος. Μέχρι τότε όμως, καλό είναι να αφήσουμε το IQ στην άκρη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εστιάσουν σε άλλες ατομικές δυνατότητες, όπως την δημιουργικότητα την οποία τόσα χρόνια παραμελούσαν.